Πάμε πάλι να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, με το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης και με τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Φαίνεται πως έχουμε συνέχεια στα επεισόδια. Γιώργο, σε ακούμε. Εδώ που συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια και βλέπετε ότι έχουν βάλει και φωτιά σε κάδους πάνω στην οδό Τσιμισκή μπροστά από το κτίριο της ΧΑΝΘ. Οι διαδηλωτές υπάρχουν και σταθμευμένα αυτοκίνητα εκεί που, όπως καταλαβαίνετε, εγκυμονεί κίνδυνος για να επεκταθεί η φωτιά, ενώ οι διαδηλωτές ξέσπασαν με πέτρες και μεταλλικά αντικείμενα και εναντίον των σταθμευμένων αυτοκινήτων που βρίσκονται επί της οδού Μανώλη Ανδρώνικου. Οι δυνάμεις αστυνομίας έχουν βγει σχεδόν όλες έξω από τον χώρο της ΧΑΝΘ, ούτως ώστε να μην επιτρέψουν στους διαδηλωτές να προσεγγίσουν εδώ στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης, που είναι και σε εξέλιξη η εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για τα ωφέλη της συμφωνίας που υπεγράφει μεταξύ Ελλάδος και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας για το μακεδονικό. Όλα ξεκίνησαν, απλά να πούμε, όταν μια ομάδα περίπου 20-30 διαδηλωτών κινήθηκε προς το σημείο με τα μηχανάκια τους και άρχισαν να πετούν πέτρες προς αστυνομικές δυνάμεις. Έσπασαν την νότια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης, προσπάθησαν να εισβάλλουν μέσα και τότε οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους αποτρέψουν. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή και με την εικόνα που σας μεταφέρει ο περατέρ Στέφανος Κουζανίδης, ότι έχουμε μία ακόμη προσπάθεια των αντρών, των ΜΑΤ, να απομακρύνουν τους διαδηλωτές να τους απομακρύνουν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με χρήση χημικών αλλά και με χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Έχουν επεκταθεί τα επεισόδια από ό,τι βλέπω, Γιώργο. Υπήρχε μια συγκέντρωση εδώ κατά της συμφωνίας και βλέπουμε τώρα ότι έχουν πάει και διαδηλωτές οι οποίοι προσπαθούσαν ειρηνικά να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους. Προσπαθούν και αυτοί τώρα να απομακρύνουν τους αραξίες, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να βγαίνει εκτός ελέγχου. Πετούν πυρσούς προς τις δυνάμεις της αστυνομίας, οι ταραξίες, πέτρες, σίδερα, έχουν ξυλώσει δοκάρια από δέντρα και από πάρκα που υπάρχουν εδώ στην περιοχή και εξακολουθούν να τα πετούν προς αστυνομικούς, ενώ μένεται και η φωτιά στην είσοδο της Τσιμισκή μπροστά ακριβώς από το κτίριο της ΧΑΝΘ, έναν κάδο που έβλαν οι διαδηλωτές με ένα αυτοκίνητο, αν μπορώ να διακρίνω, να βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο της πυρκαγιάς, Νίκο. Επικίνδυνες οι εξελίξεις αυτές. Οι εικόνες είναι πολύ άσχημες από το κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι τα επεισόδια έχουν επεκταθεί, δυστυχώς. Ας ελπίσουμε να υπάρξει εκτόνωση στη συνέχεια. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Γρηγοριάδη.